Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο σημερινό επεισόδιο του Ask the Guitar Coach. Σήμερα έχουμε μία ερώτηση η οποία μας λέει: Γιάννη, πιστεύεις ότι χρειάζονται τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, YouTube, Facebook, κλπ. Είναι απαραίτητα για έναν μουσικό? Φίλε, εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ απαραίτητα. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να το παρακάνουμε. Δηλαδή, μόλις ξεκινάει ένα καινούριο outlet, ας πούμε, social media να τρέχουμε από πίσω, Instagram, Snapchat, το ένα, το άλλο. Αλλά 2-3 βασικά πραγματάκια καλό θα ήταν να τα έχεις. Τι θα σου έλεγα εγώ? Αρχικά, να έχεις μία παρουσία στο Facebook. Αν δηλαδή έχεις κάμπος ο κόσμο που σε ακολουθεί, εσένα και την πάντα σου, νομίζω ότι μία fanpage στο Facebook είναι μία πολύ καλή περίπτωση. Από εκεί και πέρα, το YouTube νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι το πραγματικό κέντρο, δηλαδή εκεί μπορείς να ανεβάσεις τη μουσική σου κομμάτια, μπορείς να ανεβάσεις τα βίντεο κλιπ σου, μπορείς να ανεβάσεις βιντεάκια από τα live σου, μπορείς να ανεβάσεις studio diaries, οτιδήποτε. Το YouTube δηλαδή είναι το πιο βασικό σημείο σε έναν μουσικό. Κάτι άλλο δεν θα το πρότεινα, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, το καλύτερο που έχεις να κάνεις από εκεί και πέρα είναι, όταν έχεις καλύψει αυτά τα δύο, να φτιάξεις ένα δικό σου website, όπως έχουμε πει και σε άλλο βίντεο, γιατί εκεί είναι που πραγματικά κοντρολάρεις την επικοινωνία με τους fans ή με τους ενδυνάμει fans, κάτι το οποίο δεν σου επιτρέπουν τα υπόλοιπα social media sites. Τώρα, για μουσικούς, το Instagram, το Snapchat και διάφορα άλλα τέτοια δεν νομίζω ότι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Υπάρχουν μεμονωμένες εξαιρέσεις, δηλαδή καλλιτέχνες οποίοι έχουν δημιουργήσει ένα καλό following σε κάποιο από αυτά τα social media, αλλά συνήθως το είχαν από πριν και απλά μεταφέρθηκε και εκεί αρκετά εύκολα. Άρα λοιπόν, προτείνω Facebook και YouTube και ίσως αν έχεις ανεβάσει πολύ υλικό audio, να έχεις και ένα SoundCloud ή ένα MixCloud, αλλά μέχρι εκεί, όχι παραπάνω. Δηλαδή πιστεύω ότι γίνεται ένας ατέρμονος κύκλος, όπου κάθε φορά που κάθε 6 μήνες βγαίνει κάποιο καινούριο μέσω κοινωνικής δικτύωσης, αρχίζουν να το κυνηγάνε όλοι οι μουσικοί και να ανεβάζουν πράγματα εκεί, μέχρι που μετά από ένα χρόνο βλέπουν ότι δεν έχει δουλέψει, το παρατάνε, πάνε στο επόμενο κτλ. Facebook, YouTube και νομίζω ότι εντάξει. Αυτά λοιπόν από μένα, ελπίζω να βοήθησα και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια χαρά!